είναι να θολώνει την εικόνα της χώρας, έτσι ώστε να δημιουργείται στο εξωτερικό μια εντύπωση ότι το πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα είναι καθημερινό. Δεν υπάρχει δυνατότητα σε κανέναν επενδυτή ή Έλληνα ή ξένο να στέλνει τα χρήματά του σε μια χώρα που δεν ξέρει τι θα ξημερώσει αύριο. Και επίσης θα έλεγα ότι όλα αυτά τα οποία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ως λύσεις είναι αστήρικτα, διότι ακούσατε ένα πράγμα θα πατήπε. Να ενισχύσουμε, λέει, τη ζήτηση και την κατανάλωση, γιατί πάντοτε το μοντέλο στη χώρα μας ήταν αύξηση του ΑΕΠ μέσα από τη ζήτηση και την κατανάλωση. Σε μια χώρα η οποία τώρα είχε για πρώτη φορά, μισό λεπτό, είπατε να αυξηθεί, να ενισχύσει τη ζήτηση. Το μοντέλο αυτό για να ενισχύσει τη ζήτηση πρέπει να έχεις μια χώρα που να έχει παραγωγή, η ζήτηση να προέρχεται από προσφορά εσωτερικών προϊόντων. Για ποια ενίσχυση τη ζήτηση και τη κατανάλωση μιλάνε σε μια χώρα η οποία εισάγει. Με τους φραπέδες μόνο δεν γίνεται. Η οποία εισάγει. Άρα λοιπόν θα περίμενα από ένα κόμμα της αριστεράς να μιλήσει πρώτα και κύρια για ένα άλλο μοντέλο συγκεκριμένο όμως ανάπτυξης. Και όχι να μας διηγείται ότι φεύγουν οι ξένοι. Επειδή μας παίζει ο χρόνος, κύριε Ρίγα, πέστε μας κάτι. Το θέμα, την πρόταση του κύριου Δένδια θέλω να σχολιάσετε για τα κόκκινα δάνεια. Σας βρίσκει σύμφωνος σας, γιατί υπάρχει μια ασάφεια σε αυτό. Αύριο στην Ολομέλεια. Έχετε συνεννοηθεί, έχετε προσυπογράψει αυτά τα σχέδια, αυτές τις σκέψεις, τι έχετε γίνει? Κύριε Οικονομέα, ο κύριος Δένδιας βιάστηκε να περάσει σε άλλο θέμα, ενώ μπροστά μας έχουμε το ζήτημα των κόκκινων δανείων των επιχειρηματιών και των ελεύθερων επαγγελματιών. Ο κύριος Ποιο Δένδιας είναι το άλλο θέμα με τους ιδιώτες? Ο κύριος Δένδιας πετάχτηκε στα στεγαστικά. Το οποίο δεν έχει έρθει ως νομοσχέδιο. Όταν λέτε βιάστηκε, εννοείται ότι δεν το έχετε επεξεργαστεί αρκετά. Δεν το έχουμε καθόλου. Η τροπολογία που ήρθε. Άρα τι είπε μόνο του τα αυτά? Η τροπολογία τι ήταν? Για να μην συγχύζεται ο κόσμος. Η τροπολογία αφορά τις οφειλές των επιχειρηματιών και των ελεύθερων επαγγελματιών. Σε αυτό έχουμε κουβεντιάσει με τον κύριο Δένδια. Και έχετε καταλήξει κάπου. Έχουμε καταλήξει. Έχουμε κάποιες για το άλλο δεν έχετε καταλήξει. Για το άλλο δεν έχουμε κουβεντιάσει καθόλου. Και όχι μόνο δεν έχετε κουβεντιάσει, αλλά διαφωνείτε κιόλας. Διαφωνούμε. Γιατί ο κύριος Δένδιας... γιατί είναι ένα άλλο θέμα τώρα. Με μία κουβέντα. Ο κύριος Δένδιας έκανε μία πρόταση που λέει ότι να πληρώνετε το 70% του δανείου. Και το 30% να παγώνει. Να πάει αργότερα. Εμείς λέμε ότι είναι σωστή η πρόταση υπό έναν όρο. Ότι δεν μπορεί να ισχύσει οριζόντια, γιατί το να παγώσεις το 70%, το 30% σε έναν άνθρωπο του οποίου η οικονομική κατάσταση δεν το επιτρέπει, είναι επιβεβλημένο να γίνει αυτό το πράγμα. Να παγώσω όμως το 30% σε κάποιον που δεν είναι πρώτη του κατοικία, ο οποίος είναι πάμπλουτος, γιατί να το παγώσω? Για να τα επιβαρυνθούν οι άνθρωποι που δεν έχουν. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να γίνει εξατομικευμένο. 70% πάλι δεν μπορεί να το πληρώσει. Ακριβώς. Θα πρέπει λοιπόν και αυτό το θέμα. Εξατομικευμένο. Μα γι' αυτό και εγώ ρώταγα επί μόνος χθες. Σε όλους θα γίνει αυτό. Θα είναι οριζόντιο αυτό το πράγμα. Τι θα γίνει? Εσείς πάντως δεν έχετε. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα. Υπάρχουν. Αυτό το ζήτημα λοιπόν. Εσείς έχετε άποψη από αυτού, κύριε Τζαμτζή? Για τα κόκκινα δάνεια. Ακούστε, για να και για τις επιχειρήσεις που έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη και για τους ιδιώτες. Και στο θέμα των επιχειρήσεων θα υπάρξουν βελτιωτικές προτάσεις. Από εκεί και πέρα το θέμα των στεγαστικών δανείων είναι πάρα πολλά που πρέπει να συζητηθούν και βεβαίως θα συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά δεν έχει έρθει κάτι συγκεκριμένο. Για να σας πω κάτι όμως, το περιμένουμε. Το περιμένουμε ο κόσμος σε ένα εξάμεινο. Εγώ ήθελα πολιτικά μιλώντας. Τελειώνει στο τέλος του χρόνου. Δεν έχει λήξει ο νόμος. Ναι, δεν υπάρχει χρόνος όμως. Το τέλος του χρόνου είναι σε δύο μήνες. Υπάρχει και η απόφαση της Γενικής Γραμματέως, επειδή λέτε ότι τους κυνηγώ όλους. Δεν τους κυνηγώ. Υπάρχει απόφαση ήδη. Σουγαλάμε τον ύπνο, επειδή έτσι, το λέμε. Ναι. Η οποία έχει πάρει ήδη απόφαση για το θέμα των στεγαστικών δανείων, να μην υπάρξουν πληστηριασμοί κλπ. Μία κουβέντα μόνο σε όσα υπόδειγαν. Ναι. Βλέπετε και διαπιστώνετε καθημερινά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταθέτει πρόταση συγκεκριμένη. Εντάξει, τα πάμε. Ψαρεύει στα πολλά νερά. Ορίστε, κύριε Παλαφά, ορίστε. Λοιπόν, να τελειώσει.